πανελλαδική μέρα δράσης για τους εργαζόμενους του σούπερ μάρκετ. Αυτή την πανελλαδική μέρα δράσης σηκώνουν τα σωματεία, τα συνδικάτα, τα σωματεία των εμπορυπαλλήλων σε όλη την Ελλάδα. Είναι συμβολική η κινητοποίησή μας. Θέλουμε να δείξουμε πραγματικά ποιος παράγει τον πλούτο, ποιος δουλεύει, ότι χωρίς τους εργαζόμενους εδώ πέρα δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η κοινωνία, δεν μπορεί να λειτουργήσουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Σήμερα η κινητοποίησή μας έχει δύο άξονες να ανοίξει. Πρώτον, να ληφθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλισης στους χώρους δουλειάς, στα σούπερ μάρκετ, τα οποία ακόμα και σήμερα έχουν καθυστερήσει. Και όπου έχουν παρθεί κάτι που πείσει το συνδικάτων των σωματείων. Και δεύτερον, να εξασφαλιστούν τα εργασιακά μας δικαιώματα. Γιατί η επόμενη μέρα θα δει πάλι τους εμπορυπάλλους, πάλι τους εργαζόμενους στο σούπερ μάρκετ εκτεθειμένους στην επίθεση της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Καλούμε πολύ συγκεκριμένα τα αιτήματά μας να γίνουν όλοι οι συνάδελφοι πλήρους απασχόλησης. Σήμερα η πλειοψηφία δουλεύει 4 ώρα. Αυτοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν 4 ώρα αν δεν πάρουν μέτρια εργοδοσία. Μας έχουν εκτεθειμένους. Είδατε τι συνέβη, είδατε τις εικόνες πανελλαδικά, είδαν οι εργαζόμενοι, είδε ο ελληνικός λαός πώς δουλεύουν οι υπορυπάλληλοι αν πάνε να αναψηλήσουν και από ένα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί αυτοί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε τέτοιες εταιρείες, σαν αυτοί που ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα, αλλά και στις υπόλοιπες του σούπερ μάρκετ, δεν ξεχωρίζουν καμία, που βγάζουν δισεκατομμύρια αυτές τις μέρες, να μην μπορούν να κάνουν μόνιμα και σταθερή δουλειά, να μην μπορούν να πάρουν μέτρα υγιεινής και ασφάλισης με τους εργαζόμενους. Τι μέτρα θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί σε αυτή την περίοδο που ζούμε με την οικονομική κρίση, πιο συγκεκριμένα μπορούμε να προτείνουμε κάτι? Βέβαια, να γίνουν τα τεστ σε όσους εργαζόμενους παρουσιάζουν συμπτώματα ή μάλλον μπορεί και αν έχουν τον κορονοϊό. Γιατί έχουμε καταγγελίες από συγκεκριμένους χώρους δουλειάς ότι υπάρχουν κρούσματα και απλά τους λένε πηγαίνετε σπίτι σας και καθίστε. Δεύτερον, να απολυμανθούν όλοι οι χώροι δουλειάς. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό το ζήτημα. Αν κάπου έχει πραγματικά μικρόβια και τον ιό, σύμφωνα με αυτά που λέει ο ειδικοί επιστήμονες, είναι σε αυτούς τους χώρους δουλειάς και στις αποθήκες των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Τρίτον, να εξασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα και είναι άμεσα συνδεδεμένα με το ζήτημα της υγιεινής και ασφάλισης στους χώρους δουλειάς. Τέταρτον, και συγκεκριμένα ζητήματα, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε επιπαθείς ομάδες. Δεν τους καλύπτει κανένας νόμος. Και τους λένε πολύ απλά να παίρνουν τις κανονικές τους άδειες ή να παίρνουν άδειες άνευ αποδοχών άμα θέλουν να λείπουν στις τέτοιες μέρες. Και πέφτουν πάρα πολύ βασικό, τώρα ακόμα και στις σημερινές συνθήκες έχουν περάσει τόσες εβδομάδες, δεν έχουν πάρει τα μέτρα ασφάλειας που θα βρουν στους χώρους δουλειάς. Και να κάνω και ένα μικρό σχόλιο. Ας δούνε λίγο εδώ πέρα και οι δημοσιογράφοι και συνολικά ο ελληνικός λαός πώς συνοστίζονται και οι εργαζόμενοι και οι πελάτες μέσα στους χώρους δουλειάς. Δεν σταματάνε τα μέτρα υγείας μέσα στους χώρους δουλειάς. Για αυτούς όμως αυτό θέλουν. Επειδή κερδίζουν τόσα πολλά και θέλουν να συνεχίσουν να κερδίζουν ακόμα περισσότερα, θέλουν να μην φαίνεται αυτή η εικόνα. Εμείς φέρουμε μια εικόνα των εργαζόμενων και αυτή μας κινητοποίηση θέλουμε να πάρει δύναμη και να δώσει φωνή. Υπάρχουν τα σωματεία, υπάρχουν τα συνδικάτα, υπάρχει και ένωση υπορυπαλλήλων. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να γίνουν μέλη. Μπορούμε να παλέψουμε για μια καλύτερη μέρα από σήμερα. Η κατάσταση είναι περίπου ίδια όπως και σε όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ στην περίοδο. Και με τη σημερινή κινητοποίηση εδώ πέρα ζητούμε περισσότερα μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, απολυμάνσεις, πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και εν πάση περιπτώσει να μην συνοστίζεται ο κόσμος μέσα στα καταστήματα. Αλλαγή των συμβάσεων από 4 ώρες σε 8 ώρες πλήρη απασχόληση και μόνιμη, γιατί και οι δυνατότητες υπάρχουν από την εταιρεία και οι ανάγκες αντίστοιχα για τους εργαζόμενους και αυτή την περίοδο αλλά και πριν, πόσο μάλλον και μετά τον κορονοϊό. Πώς είναι οι συνθήκες εργασίας εκεί που εργάζεστε εσείς συγκεκριμένα, ο κόσμος προσέχει, εσείς έχετε αντισηπτικά για παράδειγμα, έχετε μέτρα προστασίας? Ο κόσμος σε γενικές γραμμές προσέχει. Εμείς ανάλογα και το κατάστημα υπάρχουν ή δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας. Φυσικά αυτό πάντα και με την απέτηση και από τα μέλη εδώ πέρα του σωματείου γίνεται πράξη. Φοβάστε εσείς την εργασία σας καθημερινά που έρχεται σε επαφή με τόσο κόσμο ή... Εντάξει, ασφαλώς και ένα ανησυχητικό γιατί ο περισσότερος κόσμος περνάει από εκεί και βεβαίως δεν βλέπουμε αυτούς που κονάνε το δάχτυλο στον κόσμο γιατί βγήκε την βόλτα και γιατί πήγε στο πάρκο να κάνουν την ίδια ανοίξη ας πούμε στους εργοδότες για το συνοστισμό μέσα στους χώρους και για το τι μπορεί αυτό να προκαλέσει και στους πελάτες και στους εργαζόμενους.